Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση στέλνουμε μήνυμα. Οι φασίστες και οι σάπιες ιδέες τους δεν χωράνε στην Πετρούπολη. Δεν χωράνε στις δυτικές συνοικίες. Δεν χωράνε στα σχολεία μας. Δεν χωράνε στις πλατείες μας. Πουθενά όπου ζει και δουλεύει ο λαός μας. Η μοναδική θέση που έχουν κερδίσει με το σπαθί τους είναι στο σκουπιδονικέ της ιστορίας. Εκεί όπου τελικά και οριστικά θα του στείλει ο ίδιος ο λαός με την οργανωμένη πάλη του. Ένα χρόνο σχεδόν μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής και την καταδίκη της ως εγκληματική οργάνωση, δεν εφησυχάζουμε. Οι αιτίες που το τροφοδότησαν δεν εξαφανίστηκαν με την καταδίκη των Ναζί εγκληματιών. Είναι εδώ όλα εκείνα τα στοιχεία που εκολάπτουν το αυγό του φιδιού. Καταρχήν, είναι εδώ το σύστημα που γεννά το φασισμό, ο καπιταλισμός. Ο φασισμός δεν είναι μια παραφωνία του συστήματος. Δεν προκύπτει από κάποια δυσλειτουργία της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντίθετα, είναι δικό τους παιδί. Η αστική τάξη είναι εκείνη η κοινωνική δύναμη που διαχρονικά αξιοποίησε τις φασιστικές δυνάμεις. Αυτή η κοινωνική τάξη είναι που ανέβασε τους Μεταξάδες και τους Χίτλερ, που έδωσε αέρα στα πανιά της Χρυσής Αυγής. Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι. Παραδείγματος χάρη, είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι στις 27 Γενάρη του 1932, σε μυστική συγκέντρωση που έγινε στο Ντίσσελντορφ, με τη συμμετοχή 300 εκπροσώπων των μονοπωλίων και του χρηματιστικού κεφαλαίου, ο Χίτλερ ανέπτυξε το πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και υποσχέθηκε να ξεριζώσει τον μαρξισμό στη Γερμανία. Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η ολοκληρωτική στροφή των μονοπωλιακών ομίλων στη Γερμανία υπέρ των Ναζί. Οποιαδήποτε ομοιότητα εδώ πέρα με τις επαφές εφοπλιστών και εργολάβων με το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, προκειμένου οι τελευταίοι να καθαρίσουν, όπως έλεγαν, την επισκευαστική ζώνη του περάματος από το ΠΑΜΕ, όπως τότε δηλαδή, δεν είναι συμπτωματική. Η σημερινή κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου. Είναι στην ουσία η δικτατορία του. Ένα κράτος δηλαδή που λειτουργεί με απόλυτο κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του, των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν χωράνε άλλα συμφέροντα σε αυτό το κράτος. Τα λαϊκά στρώματα, τα δικαιώματά τους αντιμετωπίζονται ως βαρύδι και γίνονται ανεκτά από την αστική τάξη μόνο και για όσο δεν έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντά της. Σε αντίθετη περίπτωση, επιδιώκει να τα σαρώσει. Και εκεί αποδεικνύεται ότι μόνο ο λαός με την πάλη του μπορεί να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του. Πρόκειται δηλαδή για κρατικούς μηχανισμούς εχθρικούς για το λαό, επιλεκτικά ανίκανους να τον προστατεύσουν, ικανότατους όμως στο να τα καταστήλουν για να περιφορήσουν το δίκαιο του ισχυρού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κράτος και τους μηχανισμούς του βρίσκονται και οι ρίζες, οι διασυνδέσεις τέτοιων φασιστικών ομάδων. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Είναι εδώ ακόμη η ιστορική πείρα που δείχνει ότι οι φασίστες διαχρονικά ανδρώνονταν μέσα από τη διασύνδεσή τους με το αστικό πολιτικό σύστημα. Η περίοδος του Μεσοπολέμου προσφέρεται για συμπεράσματα. Και στην περίπτωση της Ιταλίας και στην περίπτωση της Γερμανίας, η φασιστική δικτατορία δεν πραγματοποιήθηκε από κάποιο στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά μέσα από θεσμικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στην περίπτωση της Ιταλίας, το 1922, ο Ιταλός βασιλιάς, εκφράζοντας τη βούληση των Ιταλικών μονοπωλίων, όρκησε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μουσολίνι. Η κυβέρνηση που συγκρότησε, με δεδομένο ότι οι φασίστες δεν είχαν πλειοψηφία στη Βουλή, ήταν κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα αστικά κόμματα. Μάλιστα, στις εκλογές του 1921 αλλά και του 1924, οι φασίστες είχαν πάρει μέρος σε μια εκλογική συμμαχία με άλλα δεξιά και κεντροδεξιά κόμματα, ανάμεσα στα οποία ήταν οι Φιλελεύθεροι και οι Χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του 1924, ο συνασπισμός αυτός κατέλαβε την πλειοψηφία στην Ιταλική Βουλή. Ήταν το 1926 όταν τελικά οι φασίστες διέλυσαν και έβγαλαν εκτός νόμου όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Στην περίπτωση της Γερμανίας, μετά από επανειλημμένες εκλογές, το κόμμα του Χίτλερ από μόλις 2,6% τον Μάιο του 1928 έφτασε να πάρει 33,1% τον Νοέμβριο του 1932. Η εκλογική άνοδος του Ναζιστικού Κόμματος μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια ήρθε ως αποτέλεσμα όχι μόνο της δημαγωγίας του, αλλά κυρίως της στήριξής του από όλο και μεγαλύτερα τμήματα της αστικής τάξης, πολιτικών των παλιών αστικών κομμάτων,
τμήματων του κρατικού μηχανισμού και βεβαίως των μονοπωλιακών ομίλων. Ο Χίτλερ αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση το Γενάρη του 1933 με διορισμό του από τον Χίντερμπουργκ, ο οποίος είχε εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανίας και με τις ψήφους των σοσιαλδημοκρατών. Στην πρώτη χιτλερική κυβέρνηση εντάχθηκαν πολιτικοί και από άλλα αστικά κόμματα. Οι φασιστικές δυνάμεις λοιπόν κέρδισαν πρώτα απ' όλα την εμπιστοσύνη της αστικής τάξης, η οποία κινητοποιήθηκε με όλες τις δυνάμεις για να στηρίξει την ανώτητα του φασισμού στην διακυβέρνηση, νομιμοποιημένου από τη λαϊκή ψήφο. Η αστική δημοκρατία στην πράξη αυτοκαταργήθηκε όταν ήταν φανερό ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της όξυσης των υπεραλιστικών αντιθέσεων, της προοπτικής του πολέμου και της απειλής του εργατικού κινήματος, χρειαζόταν μια ανοιχτά δικτατορική αστική κυβέρνηση που όμως έπρεπε να έχει τη λαϊκή στήριξη. Είναι ακόμη εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, που με τη χυδαία ιδεολογία των δύο άκρων εξοραίζει τους φασίστες, διώχει κομμουνιστικά κόμματα, αποκαθιστά ναζιστές εγκληματίες. Διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για την αναθεώρηση της ιστορίας, μέσα από διάφορες μελέτες, πανεπιστημιακά προγράμματα και συγγράμματα, εκδηλώσεις, μουσεία. Στο όνομα αυτής της πολιτικής δίνεται κάλυψη στην αποκατάσταση ναζιστών εγκληματιών, όπως συμβαίνει σε χώρες της Βαλτικής και την ίδια στιγμή κομμουνιστικά κόμματα υφίστανται απαγορεύσεις και διώξεις. Με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα μπαίνουν σε κυβερνήσεις, εντείνοντας τον αυταρχισμό σε βάρος των λαών. Είναι εδώ λοιπόν η πείρα από την πολύμορφη στήριξη που παρήχε και παρέχει το σύστημα στους φασίστες, για να του βγάλουν τη βρώμικη δουλειά σε βάρος του κινήματος. Αυτή τη βρώμικη δουλειά τους την έχουν αναθέσει και τώρα. Τώρα που η μεγάλη εργοδοσία επιδιώκει να εφαρμόσει στους χώρους δουλειάς τις ανατροπές του αιώνα στα εργασιακά, τα οποία ψήφισε η κυβέρνηση με τη συμβολή όλων των αστικών κομμάτων. Τώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, παίζει στα ζάρια τη ζωή και την υγεία του λαού, με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δεν παίρνει μέρος της αστικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, μετατρέπει τις σχολικές αίθουσες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε αιστείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Ενώ τόσους μήνες εφαρμόζει τα πρωτόκολλα των εφοπλιστών, των μεγαλοξενοδόχων, ταυτόχρονα επιβάλλει στους εργαζόμενους να πληρώνουν rapid test από την τσέπη τους, βγάζει σε αναστολή υγειονομικούς, προωθεί τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ταυτόχρονα επιδιώκει να εφαρμόσει το βαθιά αντιδραστικό νόμο για τις διαδηλώσεις, εντείνει την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων, την επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα και το απεργιακό δικαίωμα, το πιο εκτεταμένο και συστηματικό ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων και του λαού, το απάνθρωπο κυνήγι μεταναστών και προσφύγων. Η αστική τάξη της χώρας μας επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στο πλουραλιστικό σύστημα, βάζοντας το λαό μας σε τεράστιους κινδύνους. Συμμετέχει ενεργά στους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει μπροστά για την υλοποίησή τους. Μόλις προχτές υπογράφηκε η συμφωνία με τη Γαλλία, που ενισχύει ακόμα περισσότερο το ρόλο της χώρας μας ως νατοϊκό χωροφύλακα στην περιοχή. Σε δύο εβδομάδες υπογράφεται η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, που προβλέπει την επέκταση του στρατιωτικού αποτυπώματος των ΗΠΑ στη χώρα μας, με την αξιοποίηση και άλλων στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Πολλά λοιπόν και κρίσιμα είναι αυτά που διακυβεύονται αυτή την περίοδο για τους εκμεταλλευτές και το πολιτικό τους προσωπικό. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο απαιτούν άκρα του τάφου σιωπή από το λαό και το εργατικό κίνημα. Και όπου δεν μπορούν να ενσωματώσουν και να εγκλωβίσουν λαϊκές δυνάμεις με το καρότο, επιστρατεύουν το μαστίγιο, την καταστολή, την τρομοκρατία, τον αντικομμουνισμό. Ξεκαθαρίζουν ότι οι δυνάμεις που αντιστέκονται, οι δυνάμεις που οργανώνουν την πάλη κοντά σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, δεν θα γίνονται ανεκτές. Αυτή την αποστολή αναθέτει διαχρονικά το καπιταλιστικό σύστημα στους φασίστες. Τους αξιοποιεί ως δύναμη κρούσης ενάντια στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, ως πολιτική εφεδρεία για δύσκολες καταστάσεις, ως εργαλείου για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας και τη διάδοση του αντικομμουνισμού, ως φόβητρου για την ανοχή και στήριξη φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Γι' αυτό το αστικό κράτος και θεσμοί του ούτε θέλουν ούτε μπορούν ποτέ να ξεκόψουν οριστικά τον φασισμό. Γι' αυτό και απάντηση στον φασισμό δεν μπορεί να είναι η απέτηση για περισσότερη αστική δημοκρατία. Ο λαός δεν μπορεί να αναποθέσει τις ελπίδες του για την αντιμετώπιση του φασισμού στο σύστημα που το γεννά, που στηρίζει την άνοδό του και προσβλέπει στις πολύτιμες υπηρεσίες του. Τα ίδια δικαστήρια που μετά από χρόνια τέρμανων διαδικασιών καταδίκασαν τη Χρυσή Αυγή είναι εκείνα που βγάζουν απεργίες παράνομες σε μισή μέρα,
που αθωώνουν τα εργοδοτικά εγκλήματα, που καταδικάζουν τη συνδικαλιστική δράση πρωτοπόρων εργατών, που δικάζουν οι κομμουνιστές. Ταυτόχρονα, ο υπόδικος Κασιδιάρης έχει δημιουργήσει κόμμα και έχει μετατραπεί σε στάρ της τηλεόρασης. Η Νέα Δημοκρατία με κάθε ευκαιρία διακινεί την εξίσωση κομμουνισμού-φασισμού, στο όνομα της αντιμετώπισης της βίας από όπου και αν προέρχεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπογράψει μία προς μία όλες τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την αντικομμουνιστική διακήρυξη στο Σιμπίου της Ρουμανίας. Και οι δυο μαζί έχουν βάλει το χέρι τους στο ξέγμα της Χρυσής Αυγής. Και οι δυο την ανέχθηκαν ως δύναμη κρούσης σε βάρος της εργατικής τάξης. Της παρήχαν διάφορες διευκολύνσεις, είτε στη Βουλή είτε στην τοπική διοίκηση. Αποκαλυπτικές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα διαδραματίζονται στο πρώτο και στο δεύτερο ΕΠΑ Σταυρούπολης. Η κάλυψη του Υπουργείου Παιδείας στις φασιστικές ομάδες, οι πλάτες που τους έκανε η αστυνομία, η στήριξη που τους παρήχε η γέμιση του σχολείου, η ίδια γέμιση που στις περσινές μαθητικές κινητοποιήσεις είχε φέρει μέχρι την αντιτρομοκρατική υπηρεσία απέναντι στους μαθητές, επιβεβαιώνουν ότι η δημοκρατία των μονοπωλίων έχει αρκετό χώρο για τους φασίστες. Ούτε βέβαια η απάντηση μπορεί να είναι από την άλλη, η σύμπηξη θολών αντιφασιστικών μετόπων που αφήνουν στο απειρόβλητο την αιτία που γεννά τον φασισμό, δηλαδή τον ίδιο τον καπιταλισμό. Ποιος άλλωστε μπορεί να ξεχάσει τους χαργετισμούς υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη της Χρυσής Αυγής στο Κασελόριζο ή ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η δίκη της Χρυσής Αυγής δεν πήγαινε βήμα. Δεν δικαιολογείται λοιπόν καμία αυταπάτη και κανένας εφησυχασμός. Γιατί με τον φασισμό δεν τελειώσαμε, αφού δεν τελειώσαμε και με το σύστημα που τον γεννάει και τον τρέφει επειδή τον έχει ανάγκη. Η αποτελεσματική απάντηση στον φασισμό μπορεί να δοθεί μόνο από το ίδιο το εργατικό και λαϊκό κίνημα, εάν στοχεύσει με την πάλη του το πραγματικό αντίπαλο, την αστική εξουσία, τα αστικά κόμματα και κυβερνήσεις, τις συμπεριστατικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δυναμώσει τον αγώνα του για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών του, τον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Οριστική απάντηση στον φασισμό θα δώσει η σοσιαλιστική επανάσταση και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, όπου θα εξελιχθεί η γενεσιουργούς αιτία του, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Άλλωστε, το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά ιστορικά κατάφεραν να τον τζακίσει μόνο η σοσιαλιστική επανάσταση και το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο, η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τις δυνάμεις του φασιστικού άξονα στην υπερηκτή Ευρώπη μόνη της επί δύο ολόκληρα χρόνια. Σήκωσε το κύριο βάρος του πολέμου τόσο από την άποψη των θυσιών της σε εύστοχο δυναμικό, όσο και την άποψη της συμβολής της στη στρατιωτική συντριβή του. 20 εκατομμύρια νεκρούς στο μάχημο και άμαχο πληθυσμό, ενώ συνολικά τα θύματα υπολογίζονται σε περίπου 30 εκατομμύρια μαζί με τους ανάπηρους και τους τραυματίες. Την ίδια περίοδο, οι νεκροί της Βρετανίας έφτασαν στους 375.000 και των Ηνωμένων Πολιτειών στους 405.000. Την ίδια στιγμή στο Ανατολικό Μέτωπο, η Βέρμαχτ είχε απώλεια περίπου 10 εκατομμύρια άντρες, δηλαδή το 77% των συνολικών απώλειών της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που επέτρεψαν στην Σοβιετική Ένωση να επικρατήσει επί των φασιστών: ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας της οικονομίας της και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κόκκινος στρατός δεν θα μπορούσε να σταθεί αν δεν πατούσε γερά στις βάσεις μιας πανίσχυρης πολεμικής οικονομίας που έγινε δυνατόν να οικοδομηθεί χάρη στο ρόλο της εργατικής σοβιετικής εξουσίας, στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. Χάρη στο σοσιαλιστικό χαρακτήρα της οικονομίας, η Σοβιετική Ένωση έγινε η πιο ισχυρή βιομηχανικά χώρα της Ευρώπης. Με την έναρξη της Βουλής, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης μετατράπηκε σε συλλογικό οργανωτή και καθοδηγητή της αμυντικής πολεμικής προσπάθειας, τόσο στην πρώτη γραμμή όσο και στα μετώπισε. Μόνο τον πρώτο χρόνο του πολέμου εντάχθηκαν στον κόκκινο στρατό και ναυτικό περίπου 1 εκατομμύριο μέλη του κόμματος και 2 εκατομμύρια μέλη της νεολαίας του. Σχεδόν το 1 τρίτο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής βρισκόταν στο μέτωπο. Συνολικά, το ποσοστό του κομματικού δυναμικού που εντάχθηκε στις στρατιωτικές παραγωγικές ανάγκες του πολέμου έφτασε το 81,8%. Ένα στους δύο άντρες και γυναίκες των Σοβιετικών Ένοπλων Δυνάμεων προς το τέλος του πολέμου ήταν οργανωμένος κομμουνιστής και κομσομόλος. Στους πρώτους 6 μήνες του πολέμου, το κόμμα είχε πάνω από 500.000 νεκρούς, ενώ στο 1945 είχαν δώσει τη ζωή τους περίπου 3 εκατομμύρια κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι φασιστικές ομάδες και εδώ στην Πετρούπολη στοχοποιούν τους κομμουνιστές με τα συνθήματα που γράφουν σαν τα ποτήρια μέσα στο σκοτάδι.
Ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός. Ξέρουν πολύ καλά ποιους πρέπει να φοβούνται. Τους προειδοποιούμε ότι δεν θα τους περάσει. Την υπερεκατοντάχρονη πορεία του, το ΚΚΕ έχει σφυρλατήσει τους δεσμούς του με τους εργάτες και τα λαϊκά στρώματα μέσα από φωτιά και σίδερο. Οι κομμουνιστές έχουν σταθεί όρθιοι κοντά σε φύελες, σε διώξεις, σε φυλακές, σε εξορίες, για να υδρώσει το αυτί τους από ένα τσούρμο φασίδηλους. Τους συνιστούμε λοιπόν να εξαφανιστούν, να μπουν πάλι μέσα στις τρύπες τους, γιατί το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα τους ακίσει.